παρέχετε εσύ με τον συνάδελφο Οικονολήπτη είναι πραγματικά χαρακτηριστική. Με το Βαγγέλη το Βόσο, ναι. Ναι, είναι πραγματικά χαρακτηριστική του μεγέθους της έκρηξης που σημειώθηκε εκεί. Βλέπουμε τις καταστροφές που έχει υποστεί το κτίριο του εφετείου. Νωρίτερα μας δείξατε και τα σπασμένα τζάμια από εισόδους, κυρίως στα ισόγεια καταστημάτων και πολυκατοικιών. Είναι χαρακτηριστική εικόνα. Δεν μπορούμε να το περιέγραψες με τον καλύτερο τρόπο. Και είναι η εικόνα αυτή που δείχνει και το μέγεθος της έκρηξης, έτσι, και θα δούμε και τα στοιχεία που θα μας δώσουν από την αντιδρομοκρατική και η πυροτεχνουργή σχετικά με την σύνθεση αυτού του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος μεταφέρθηκε με μία τσάντα. Είχαμε συνηθίσει σε μεγάλες βομβιστικές επιθέσεις όπου ήταν παγιδευμένα αυτοκίνητα, ήταν με άλλο τρόπο. Αυτό θα δούμε τώρα πώς το αξιολογούν οι αρχές και οι αντιτρομοκρατικοί. Βλέπουμε ότι διευρύνουν τις έρευνές τους και θα δούμε στην πορεία της ημέρας και τις ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, και εξακολουθούν βέβαια να χτενίζουν την περιοχή οι πυροτεχνουργοί, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής. Θα έχουμε βέβαια όλες τις πληροφορίες ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην πρώτη είδηση.